Για άλλη μια φορά ανταμώνουμε εδώ πέρα. Η καρδιά όλης της εργατικής τάξης χτυπάει στη Λάρκο, εδώ που δένεται τα τσάλι. Και άλλη μια φορά, από ό,τι φαίνεται, περπατάμε πλάι-πλάι ο ένας με τον άλλον. 3 χρόνια αγώνας για τα αυτονόητα, για δουλειά, με ζωή στον πόη που μας αξίζει. Για μας και στον Πειραιά και σαν λιμενεργάτες, είσαστε ένας φάρος, ένα παράδειγμα για όλους μας. Είστε ένα αγκάθι για τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά και τα κόμματά τους, που προσπαθούν να τη λήξουν σε μια κόλλα χαρτί και να ενσωματώσουν τον ανυποχώρητο αγώνα σας, καλλιεργώντας κάλπικες αυταπάτες την ίδια στιγμή που θέλουν να ξεπουλήσουν τον πλούτο της χώρας μας, τη Λάρκο, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε προσωπική πείρα στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα νοσοκομεία και τα χάρη στα αφεντικά, αφήνοντας εργαζόμενους χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Στο λιμάνι του Πειραιά χορτάσαμε από σωτήρες όλων των αποχρώσεων. Και το λέω αυτό για το 2016, το λιμάνι του Πειραιά πουλήθηκε όσο κάνει το ένα πόδι του Μέση. Τόσο πουλήθηκε. Αφήνοντας 2.000 εργαζόμενους ξεκρέμαστους, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και χωρίς βαρέα. Και φέρουμε αυτή την πείρα σήμερα εδώ, γιατί σας λέμε να μην εμπιστευτείτε κανέναν, παρά μόνο ένα στον άλλον, και την αλληλεγγύη την οποία σας δείχνουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι στήριγμά σας από όλη τη χώρα. Η νίκη ενός, γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι νίκη για όλους. Όταν χτυπάνε έναν από εμάς, πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να λειτουργούμε σαν ασπίδα ένας για τον άλλον και πραγματικά να τους ακίζουμε. Οι λιμενεργάτες του Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα στη Λάρκο πλέον νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Είστε οι δικοί μας άνθρωποι και σε κάθε μάχη που έχετε να δώσετε το επόμενο διάστημα θα είμαστε μαζί σας την πρώτη στιγμή και μαζί θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Τελειώνω με ένα πράγμα. Ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν ζητιάνους, να ζούμε με επιδόματα, αρκεί να σκεφτούμε ένα πράγμα. Πώς θα μπορούσανε όλα αυτά, αν ήταν δικά μας, να μετέτρεπαν τη ζωή μας πραγματικά σε παράδεισο. Αυτό είναι όλο αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε καθαρά στο μυαλό μας. Ότι εμείς έχουμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας και τα παράσιτα και οι νταβάδες που μας έχουν κατσικωθεί πρέπει να τους βάλουμε στη θέση τους. Ζήτω οι εργάτες της Λάρκο, ζήτω αγώνα σας, εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά σας και να συνεχίσετε ενωμένοι και δυνατοί για το δίκιο σας. Είμαστε μαζί σας, αδέρφια. Καλή συνέχεια.